Απολύτως προφανές, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν και στον αέρα. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία κοπανάνε ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Χαρδούβελη, τον πρωθυπουργό, και την κυρία Μέρκελ να λένε το πρόγραμμα ως έχει. Έχουμε τους υπουργούς λόγω επικείμενων εκλογών να αρχίζουν να εξαγγέλνουν διάφορα πράγματα. Αυτό ξεκίνησε, άρχισαν όλες αυτές οι εξαγγελίες μετά την εμφάνιση του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Άρχισε αντίστοιχες κινήσεις να κάνει και η κυβέρνηση, χωρίς να εξηγεί αν θα τις κάνει μονομερώς, κάτι το οποίο υποτίθεται δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα ξαφνικά μας λένε ότι μπορεί να γίνει. Το πιο πιθανό είναι ότι θα βάλουν ένα μούφα προσχέδιο προϋπολογισμού μεθαύριο, δηλαδή στις 5 του μήνα, στη Βουλή, το οποίο θα αποσύρουν αμέσως μετά. Υπάρχει επίσης μια ανοιχτή αμφισβήτηση και του κυρίου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τζιτζικώστας, ξέρουμε ότι εξελέγει στην Βόρειο Ελλάδα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Και... Ο κύριος Τζιτζικώστας, πάντως, για να τηρούμε την τάξη των πραγμάτων, είναι ένας ανεξάρτητος βραχίωνας από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μετά. Άκουσα ότι σήμερα του ζητήθηκε να παραδώσει την κομματική του ταυτότητα. Άρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά το θέμα είναι και το επώνυμο. Ενώ ως προς το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών. Είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, αντιστοίχως, ο κύριος Μωραΐτης στο ΠΑΣΟΚ. Είδαμε επίσης τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη να εμφανίζεται χτες με ένα λεξιλόγιο και μία πόζα ενδιάμεσου προέδρου, ο οποίος αναλαμβάνει να σηκώσει το ναυάγιο, ας πούμε, στα πόδια του. Είναι απολύτως προφανές ότι έχουμε μπει σε μία πορεία εκλογών. Τώρα, αν στο μεταξύ ο επόμενος αποδιοπομπαίος τράγος για να διασωθεί ο κύριος Σαμαράς για λίγο ακόμα θα είναι ο κύριος Λαζαρίδης, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας. Μάλιστα, λοιπόν.